Καλησπέρα κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βερίκη. Σε ευχαριστώ για τα γενναιόδωρα πάντοτε λόγια. Δεν είναι γενναιόδωρα, είναι η πραγματικότητα αυτή. Αλλά να σας συγχαρώ και για την πρωτοβουλία, διότι λείπουν από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εκπομπές αφιερωμένες στα διεθνή και στα γεωστρατηγικά. Εγώ και ως διεθνολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το έχω έτσι παράπονο και αποθυμένο και χαίρομαι πάντοτε για αυτές τις πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές, διότι τα διεθνή είναι και εθνικά και μας επηρεάζουν άμεσα. Θα προσπαθήσουμε εδώ από τη συχνότητα, τη φιλόξενη συχνότητα του Α989 να πιάνουμε την πίσω πλευρά του φεγγαριού της γεωπολιτικής. Αυτά τα οποία διαγυμνού οφθαλμού δεν φαίνονται. Και αυτό περισσότερο όχι γιατί είμαστε λάτρεις της κλειδαρότρυπας, αλλά γιατί θέλουμε πίσω από τις γραμμές να καταλαβαίνουμε το τι μας έρχεται. Για παράδειγμα τώρα, με όλη αυτή την εξέλιξη και με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο προβληματισμός είναι για τις μικρές χώρες, όπως για παράδειγμα για την Ελλάδα. Μπορεί να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια μέρα μπορεί να ξημερώσει και ξαφνικά να πάρει τις βάσεις είτε από το Ιτσιρλίκ είτε ακόμη και από τη Σούδα, από το οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και σηκωθεί να φύγει. Τι γίνεται, έχουμε αλλαγή δόγματος? Υπήρξε γκάφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά λοιπόν όλα θέλω το απόσταγμα της σκέψης σας για να τα συνεχίσουμε μετά να τα εξειδικεύουμε ένα προς ένα. Καταρχάς να πούμε ότι το ερώτημα είναι πάρα πολύ εύλογο και αφορά και εμάς εδώ στην Ελλάδα και πολλούς άλλους που έχουν βασιστεί στη Δυτική Συμμαχία. Εμείς επιβεβαιώσαμε το δυτικό μας προσανατολισμό και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ακόμα περισσότερο μετά το 19 και χαιρετήσαμε και την εκλογή Biden ως επιστροφή της Αμερικής και επανασυσπήρωση της Δύσης μετά από μια δύσκολη τετραετία Τραμπ. Επιστροφή στη λογική κυρίως. Επιστροφή στη λογική και επιστροφή και γεωστρατηγικά από έναν περίεργο νέο απομονωτισμό που πρέσβευε ο Τραμπ που αποχωρούσε. Το είχαμε δει αυτό κυρίως στη Μέση Ανατολή, δίνοντας ευκαιρίες στον Ερντογάν και σε άλλους να έτσι αναπτύξουν τον διχοδιοκτισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Biden ακολουθεί τον Τραμπ. Όμως, το είχαμε πει και τότε, υπάρχουν κάποια δομικά χαρακτηριστικά τα οποία φεύγουν από την προσωπικότητα και τις επιλογές ενός Προέδρου εδώ και εκεί. Η Αμερική συνολικά επαναπροσδιορίζεται συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις της στο μεγάλο ανταγωνισμό που έχει με την Κίνα και κλείνοντας μέτωπα στα οποία αιμορραγούσε ή η ίδια θεωρούσε ότι αιμορραγεί, όπως είναι το Αφγανιστάν. Ο τρόπος βέβαια που το έκανε ελέγχεται και γι' αυτό ελέγχεται πολύ σφόδρα ο ίδιος ο Biden προσωπικά. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό υπάρχει μεγάλη ένταση με τους συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη. Σφοδρότατη η κριτική που ασκήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο από τους Γερμανούς, από τους Γάλλους, συνολικά από τους πιο στενούς συμμάχους της Αμερικής για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε ο Biden με αυτές τις εικόνες τις ταπεινωτικές να αποχωρήσει αφήνοντας πίσω του χάος. Είναι προσωπικό το θέμα με τον Αμερικανό Πρόεδρο ή είναι θέμα γενικότερης στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών εγκαταλείποντας το δόγμα της συγκρότησης εθνών μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού? Ναι, αυτό εγκαταλείπεται και εγκαταλείπονται και αυτοί οι ατελέσφοροι πόλεμοι στους οποίους είχε εμπλακεί η Αμερική, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Το είδαμε στο Ιράκ, το είδαμε στο Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν στο οποίο εμπλάκησαν 4 πρόεδροι, για τον Ομπάμα μάλιστα, στη συνέχεια του Μπους, ήταν ο σωστός πόλεμος, σε αντίθεση με το Ιράκ που ήταν ο λάθος πόλεμος και είχε ενισχύσει και τις δυνάμεις τότε, χωρίς βεβαίως, όπως είδαμε στη συνέχεια, αποτέλεσμα. Δυστυχώς για τον Biden ελέγχεται και προσωπικά ο ίδιος και ξαναανοίγει το ερώτημα για την ηλικία του, για την πνευματική του ακμή. Έδωσε κάποιες συνεντεύξεις οι οποίες αντί να κλείσουν το θέμα το άνοιξε. Ναι. Εδώ λοιπόν μήπως ισχύει και αυτό που πολλοί αρθρογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες επισημαίνουν ότι
ανέκαθαν στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, παρότι υπήρξε ο Μπάιντεν για σειρά πολλών ετών πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, ήταν ένας καφατζής. Ναι, οι εχθροί του το λένε αυτό, ότι στα 40 χρόνια της μεγάλης καριέρας του δεν είχε ποτέ δίκιο, μάλιστα, είχε πει ένας υπουργός άμυνας στο παρελθόν. Υπάρχει αυτό. Ναι. Και γι' αυτό ακόμα και σύμμαχοι του, να πούμε ο Μπομπ Μενέντες, ο νυν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, που βρίσκεται ανοίγει στην ένα Ελλάδα κύκλο, αυτές τις έτσι, και βασικός υποστηρικτής της Ελλάδας και αντίπαλος της τουρκικής επιθετικότητας και πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, δεν είναι απλώς γερουσιαστής. Το τονίζω πάντα, είναι το νούμερο 2 σήμερα στην Ουάσιγκτον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, πάνω από τον Μπλίνκεν, ακριβώς κάτω από τον Μπάιντεν, ακριβώς λόγω του κρίσιμου ρόλου που έχει στη γερουσία. Ο Μενέντες λοιπόν αποφάσισε να ανοίξει κύκλο ανακρίσεων και συζητήσεων στην γερουσία για το τι πήγε λάθος στο Αφγανιστάν, προκαλώντας... Ναι, γιατί δεν μπορούν να σταθούν σε χλωρό κλαρί στην Ουάσιγκτον. Πάνω από ένα τρεις έχει πληρώσει ο αμερικανικός λαός, ο Αμερικάνος φορολογούμενος, για ένα οικοδόμημα το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Μετά από παράδειγμα. Ναι. Η Αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ, που χτίστηκε με την ίδια τεχνολογία που χτίστηκε και η Αμερικανική πρεσβεία και ανακαινίστηκε στην Αθήνα, κόστισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Είναι το πιο σύγχρονο κτίριο του Αφγανιστάν, με ειδικά μέτρα ασφάλειας για να αντέχει ακόμα και σε επιθέσεις πυρηνικές. Αυτό τώρα το οικοδόμημα όλο εγκαταλείπεται στα χέρια των Ταλιμπάν, μαζί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αφήνουν πίσω τους, όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων από ελικόπτερα και αεροπλάνα, τάγκς και ειδικά συστήματα. Πολλά από τα συστήματα, οποία έχουν φύγει και έχουν πάει στις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας. Έτσι, έτσι. Και το κόστος το συνολικό ξεφεύγει του 1-3. Κάποιοι το υπολογίζουν πάνω από 2,3-3 εκατομμύρια, για να μην μιλήσουμε για τους νεκρούς που είχαν οι Αμερικάνοι, αλλά και οι σύμμαχοι, διότι η επιχείρηση ήταν από ένα σημείο και μετά συμμαχική, νατοϊκή. Και είναι μια συνολική αποτυχία αυτή της Δύσης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι, εδώ όμως τίθεται ένα άλλο ερώτημα και από τα αμερικανικά μέσα αυτή τη στιγμή, ότι ο Μπάιντεν, όπως προηγουμένως και ο Τραμπ και πιο πριν ο Ομπάμα, άγονται και φέρονται από τις διαθέσεις της κοινή γνώμης. Η αμερικανική κοινή γνώμη από τις αρχές του αιώνα ήταν ήδη κουρασμένη από τέτοιου είδους εκστρατευτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή τα παιδιά της θέλουν να επιστρέψουν πίσω και κάθε ένας από τους προέδρους αυτό το ελάμβανε σοβαρά υπόψη του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αμερικανική κοινή γνώμη, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αδιαφορούσε αν δεν ήταν εντελώς αντίθετη σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και ειδικά για το Αφγανιστάν είχε μετρηθεί ότι πάρα πολύ λίγο ενδιαφέρονταν, και εκτός του κύκλου των ειδικών πέριξ της Ουάσιγκτον, η υπόλοιπη Αμερική δεν είχε καμία διάθεση να επιμείνει. Και βεβαίως κάθε πρόεδρος, κάθε δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Αμερική, συμβαίνει και στα καθημάς, έχει πάντοτε στο νου του την κοινή γνώμη, διότι έτσι παίζεται το δημοκρατικό παιχνίδι, είναι φυσικό και επόμενο αυτό. Όμως είναι άλλο πράγμα όλο αυτό, και άλλο πράγμα ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε η Αμερική τις τελευταίες εβδομάδες. Ο ίδιος ο Μπάιντεν είχε διαβεβαιώσει αρχές Ιουλίου ότι δεν πρόκειται να δούμε σκηνές Σαϊγκόν, δεν πρόκειται να δούμε κατάρρευση, την οποία είδαμε μερικές στο χειρότερο. Μέρες. Ναι. Ναι, το ζητούμενο είναι όμως τώρα η μικρή λαϊ. Η μικρή λαϊ στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική Ασία, στις χώρες εκεί που... πάντα είχαν την Αμερική ως στήριγμα, λίγο πολύ και εμείς εδώ στην Ελλάδα πρέπει, μπορούν πλέον να στηρίζονται στην, σε εισαγωγικά πάντα, μητέρα πατρίδα της Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, κοίταξε, πολλά μπορούν να υποθούν. Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην πάμε στο άλλο άκρο, στην υπερβολή. Διότι και στο παρελθόν είχαμε τέτοιου τύπου αποχωρήσεις της Αμερικής, η οποία παρέμεινε υπερδύναμη. Να θυμίσω ότι το 49 έχασε την Κίνα, το 59 έχασε την Κούβα, το 75 έφυγε από το Νότιο Βιετνάμ ταπεινωμένη μετά από μια
υπερδεκαετή εμπλοκή. Και πιο πρόσφατα δεν τα πήγε καθόλου καλά ούτε στο Μογκαντίσου, στη Σομαλία το 1994 και σε άλλες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αμερική έπρεπε να είναι ο πιο ισχυρός παίκτης του διεθνούς συστήματος και ότι όταν το θέλει, αν το θελήσει, μπορεί να επιβληθεί επί του εδάφους. Αυτό το λέω για απέναντι στους υπερβολικούς που βλέπουν το τέλος της Αμερικής, το τέλος της Δύσης. Οπωσδήποτε ωστόσο είμαστε σε μια νέα εποχή. Η περίοδος της μονοπολικότητας που επικράτησε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου με την επικράτηση της Δύσης τελειώνει. Το σύστημα γίνεται πιο πολυπολικό, έχουμε νέους παίκτες όπως κατεξοχήν η Κίνα και μια Δύση η οποία εκτός από τους εξωτερικούς εχθρούς έχει να αντιμετωπίσει και έναν εσωτερικό εχθρό, μια εσωτερική αμηχανία, αμφισημία, λαϊκισμό, εσωστρέφεια, πείτε το όπως το θέλετε, το οποίο υποσκάπτει και υπονομεύει την γεωστρατηγική της, να πούμε, παρουσία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εδώ λοιπόν εσείς τι ακριβώς διαβλέπετε ότι θα είναι το αμέσως επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την παρουσία στην Ασιατική Ήπειρο κυρίως της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων χώρων. Σε αυτό το ερώτημα θα μου απαντήσετε αμέσως μετά το αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα που έχουμε και σε λίγο. Δεν θέλω να το πούμε απλά και σύντομα, δεν θα εκπλησόμουν αν έβλεπα, αν βλέπαμε μια υπεραντίδραση της Αμερικής σε ενδεχόμενη πρόκληση που μπορεί να δεχθεί από αλλού, περιπίν στα στενά της Ταϊβάν ή στην Κορεατική Χερσόνησο, προκειμένου να ισοφαρίσει και να αντισταθμίσει την μέσα εισαγωγικά, αν θέλετε, ταπείνωση την οποία δέχτηκε με την κατάρρευση του αφγανικού καθεστώτος και την είσοδο των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Υπάρχουν πολλοί στην Ουάσιγκτον που προβλέπουν ότι οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν κάτι να κάνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα για να αναστηλώσουν την τροφίσα αξιοπιστία τους ως υπερδύναμη. Θα το δούμε αυτό. Το βέβαιο είναι ότι το Αφγανιστάν μπαίνει σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ανασωπήρωση του εμφύλιου πολέμου, διότι με τους Ταλιμπάν ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Μιλάμε για ένα ακραίο σκοταδιστικό καθεστώς. Κάποια είναι, έχει κάπως αλλάξει. Θα το δούμε αυτό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα κύμα προσφυγικό που θα αποσταθεροποιήσει όμορες χώρες. Οι χώρες που σήμερα χαίρονται, όπως η Κίνα και η Ρωσία με τα προβλήματα της Αμερικής, έχουν τα δικά τους προβλήματα με τον εξτρεμιστικό Ισλαμισμό. Να θυμίσουμε ότι οι Κινέζοι έχουν μια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα στα δυτικά, τους Ουιγούρους, και δεν θέλουν αυτή την μόλυνση με τον τζιχαντισμό. Βεβαίως οι Ρώσοι, το ίδιο το Πακιστάν, το οποίο στήριξε τους Ταλιμπάν, κινδυνεύει σε μεσομακροπρόθεσμη φάση να πληρώσει αυτή την συνδρομή. Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται. Η Δύση όμως, είναι ότι ο κόσμος αλλάζει. Ναι, ο κόσμος αλλάζει και ο κόσμος διαπιστώνουμε ότι φοβάται περισσότερο γιατί είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις. Για παράδειγμα, εάν το Αφγανιστάν μετατραπεί σε ένα κέντρο έλξης εξτρεμιστικών ομάδων από όπου θα ενεργούν σε ολόκληρο τον πλανήτη, στην Αμερική και στην Ευρώπη επιτοπλίστων, αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι προκαλεί μια ιδιαίτερη επιπλέον ανησυχία. Η Δύση δεν πρέπει κάτι να κάνει. Υπάρχουν είναι προφανές, ναι, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε επόμενες κινήσεις που οι οποίες θα είναι ολέθριες, ναι, για την παγκόσμια κοινότητα. Θέλω καταρχάς να είμαι απολύτως σαφής ότι αυτή η νίκη των Ταλιμπάν αναζωπηρώνει, αναπτερώνει τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τα σχέδια, τις διαθέσεις των απανταχού τζιχαντιστών. Τη διαβάζουν λοιπόν οι τζιχαντιστές, οι εξτρεμιστές, οι ισλαμιστές, οι βίαιοι, οι τρομοκράτες σε όλη τη Μέση Ανατολή και παραπέρα ως μια μεγάλη νίκη αυτή, το να ταπεινώνεται η υπερδύναμη, το να φεύγουν οι Αμερικανοί στρατιώτες και οι Αμερικανοί διπλωμάτες φυγαδευμένοι με τα ελικόπτερα από την Αμερικάνικη πρεσβεία, είναι μια εικόνα τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας και συμβόλων καταλυτική. Αυτή η καταλυτική εικόνα που λέτε δεν είναι πολλαπλασιαστής ισχύος για την στρατολόγηση και σίγουρα, την άνθηση περισσότερων φαινομένων.
Σίγουρα, ιδίως στη σημερινή εποχή με τα κοινωνικά μέσα έτσι, που τα χειρίζονται οι Ταλιμπάν καλύτερα από τους είναι στον 22ο αιώνα. Έτσι, διότι μπράβο. Μπορεί να πρεσβεύουν τον 6ο και τον 7ο σε μερικά, αλλά τεχνολογικά είναι, αυτό είναι το περίεργο και το ενδιαφέρον του όλου κινήματος. Αυτό είναι, ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Είναι πάρα πολύ μπροστά και πιο μπροστά ακόμα και από εμάς. Λοιπόν, η Δύση, για να το πούμε με σαφήνεια, και η Ευρώπη μέσα σε αυτό, διότι έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες εδώ με τη γεωστρατηγική μας αμηχανία και αμεριμνησία, ιδίως σε μερικές χώρες όπως κατεξοχήν η πιο ισχυρή η Γερμανία, και μας ενδιαφέρει πολύ το αποτέλεσμα των γερμανικών εκλογών εκεί. Και τολμώ να πω και ότι δεν είναι στη δικιά μας ομάδα, ότι οι πράσινοι έχουν πολύ ενδιαφέρουσες γεωστρατηγικά απόψεις σε σχέση με τους χριστιανοδημοκράτες ή τους σοσιαλδημοκράτες που μέχρι σήμερα κυβέρνησαν την Γερμανία. Σε κάθε περίπτωση η Δύση δεν μπορεί να έχει μόνο το εργαλείο των οικονομικών κυρώσεων, διότι εδώ στο τέλος καταλήγουμε όλη η συζήτηση περί διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής Αμερικής και Ευρώπης να καταλήγει στο τι κυρώσεις θα μπουν εδώ, τι κυρώσεις θα μπουν εκεί, που είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν φέρνει αποτελέσματα, έχει καμιά φορά τα αντίθετα αποτελέσματα και σίγουρα απέναντι σε καθεστώτα τζιχαντιστικά όπως για παράδειγμα οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο που εμείς προσδοκούμε. Αυτό άρα λοιπόν, χρειάζεται δεν... γρήγορση. Χρειάζεται και σε αυτό ο Μενέντες έχει πάρα πολύ δίκιο. Οι Γάλλοι έχουν πολύ δίκιο. Είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην πρωτοπορία γιατί έχουμε το ιδιαίτερο πρόβλημα που λέγεται Τουρκία. Και βεβαίως εμείς κατεξοχήν δεν είμαστε αμέριμνοι και δεν μπορούμε, δεν δικαιούμαστε να είμαστε αμέριμνοι. Αλλά πρέπει να πείσουμε και όλους τους υπόλοιπους. Για κάνετε μου ένα σύντομο σχόλιο πριν κλείσουμε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ανάλυση και προσέγγιση των θεμάτων που έχουν απλώσει αναπόφευκτα μετά την αφγανική κρίση, η στάση της Τουρκίας. Πώς την βλέπετε, κερδισμένη ή χαμένη? Έχει και τα πλήν, έχει και τα συν. Έχασε τον ρόλο τον οποίο προσδοκούσε και διαπραγματεύονταν για το αεροδρόμιο της Καμπούλ, γιατί στο μεταξύ πάει και το αεροδρόμιο, πάει και η Καμπούλ, πάει και το Αφγανιστάν. Σωστό, σωστό αυτό. Και εδώ υπήρχε και ένα σωστή η πρώτη επισήμανση. Ναι. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία κρατάει έναν διάβλο επικοινωνίας με τους ακραίους Ισλαμιστές, το ξέρουμε αυτό από τη Συρία, το έχει κάνει με τους Ταλιμπάν. Βεβαίως έχει μια στρατηγική σχέση με το Πακιστάν, που αυτή τη στιγμή είναι το κερδισμένο, να πούμε, από αυτή την επικράτηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είχανε έδρα το Κατάρ, διεθνή εκπροσώπηση στην Τόχα του Κατάρ οι Ταλιμπάν, άρα έχουμε έναν άξονα Τουρκία, Κατάρ, Πακιστάν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και πώς να το πούμε, δικαιολογείται έτσι περαιτέρω η όλη στρατηγική Ερντογάν της αυτονόμησης της Τουρκίας από τη Δύση. Δικαιολογούνται λοιπόν αυτοί που εντός Τουρκίας λένε ότι η Δύση περνάει κρίση, ότι η Δύση δεν είναι αυτή που ήταν, ότι η Τουρκία πρέπει να ψάξει και αλλού προορισμούς, κυρίως στην Ασία, να στραφεί ευρωασιατικά, ασιατικά, κινέζικα, ρώσικα και ούτω καθεξής. Είναι μια κουβέντα αυτή που γίνεται στο εσωτερικό της... Θα τα δούμε αυτά και στην πορεία τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Το θέμα της αφγανικής κρίσης και τις παρενέργειες που θα προκληθούν στην ευρύτερη περιοχή σίγουρα θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κερίδη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη ανάλυση που μας κάνετε με τα στοιχεία φυσικά που διαθέτετε. Είμαι σίγουρος ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα περισσότερα στοιχεία που θα συλλέξετε θα αποτελέσουν ένα δυναμικό, καλό εργαλείο, αποτελεσματικό για τις συζητήσεις μας. Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Και εσείς, γεια σας, γεια σας.